Τα πρώτα βήματα είναι ένα από τα πιο γνωστά και τα πιο αγαπημένα έργα του Ιακωβίδη. Η σκηνή ξετυλίγεται σε ένα εσωτερικό βαβαρέζικο χωριάτικο σπιτιού που πλημμυρίζει από φως από το ανοιχτό παράθυρο. Η γιαγιά, ντυμένη με σκούρους βυσσινή τόνους, κρατάει το ξανθόμαλο μωρό που γεμάτο θάρρος και χαμόγελο κάνει τα πρώτα του βήματα στον κόσμο πατώντας πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι. Η γιαγιά έχει αφήσει σε μια γωνιά το κόκκινο πλεχτό Προσέξτε αυτή την κόκκινη νότα στα έργα του Ιακοβίδη που την έχουμε ξαναδεί στους πίνακες του δασκάλου του Νικηφόρου Λίτρα. Η μεγαλύτερη αδερφή του μωρού που κάθεται με την πλάτη γυρισμένη στο πρώτο επίπεδο του πίνακα ανοίγει την αγκαλιά της για να υποδεχτεί το μωρό και να το προστατεύσει. Προσέξτε την επίδραση του φωτός πάνω στις μορφές. Το μωρό λαμπαδιάζει ολόλευκο και ολόξανθο. Γίνεται έτσι το σύμβολο της νέας ζωής που ανατέλει. Το φως που έρχεται αντίθετα ανάβει και τονίζει με μια φωτεινή άβρα τα περιγράμματα του κοριτσιού. Το έργο αποπνέει ζωντάνια και ζωική εφορία. Το έργο αυτό εκτέθηκε για πρώτη φορά το 1892 στο Glass Palace του Μονάχου και οριοθετεί μια βασική αλλαγή στο έργο του Ιακωβίδη στην ερμηνεία του Φωτός. Το φυσικό φως εισβάλλει στη σκηνή από το παράθυρο και την πλημμυρίζει χαριζοντάς της παλμό και ατμόσφαιρα.